Κύριε Καριστιανό, να σας συλληπιθώ και εγώ από την πλευρά μου για την μεγάλη σας απώλεια. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι είναι πολύ επώδυνη η διαδικασία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες τις οποίες προβήκατε αφού ενημερωθήκατε για την τραγική απώλεια της κόρης σας. Οι πρώτες ενέργειες. Να πάμε στο σημείο 0. Να δούμε τα βαγόνια που ακόμη κάπνιζαν. Να τρέχουμε στα νοσοκομεία και να περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα στη λίστα των τραυματιών. Ξέρετε τι είναι να παρακαλάς να έχεις το παιδί σου τραυματισμένο από το να το έχεις νεκρό. Κανένας σας να μην το ζήσει ποτέ αυτό. Να περιμένουμε για την ταυτοποίηση μετά. Και μετά το χάος. Το χάος. Η ταυτοποίηση σε μένα έκανε περίπου 2 μέρες. Δεν περνούσα τα δευτερόλεπτα. Πώς μπορεί να μην περνάνε τα δευτερόλεπτα. Κι όμως. Τέλος πάντων, όταν μας είπαν ότι ταυτοποιήθηκε, έπρεπε να πάμε για τα υπόλοιπα διαδικαστικά και να κανονίσουμε να παραλάβουμε ότι είχε η σακούλα του καθενός. Αναφερθήκατε κι εσείς στην αρχική σας τοποθέτηση στις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού μετά το πολύ νεκρό έγκλημα στα Τέμπη. Υπάρχουν σειρά δηλώσεων, όπως αυτή που έκανε στο διάγγελμα της 1ης Μαρτίου του 2023, που ανέφερε ότι ταυτόχρονα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά, οι ευθύνες θα αποδοθούν. Εν συνεχεία, σε μετέπειτα ανάρτησή του, ανέφερε «Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Η δικαιοσύνη θα ερευνήσει ταχύτατα την τραγωδία και θα αποδώσει ευθύνες». Σύμφωνα με τα όσα έχουν εξελιχθεί μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι υπάρχει συνέπεια δηλώσεων και έργων? Θυμάμαι αυτές τις πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Βγήκε, νομίζω, προσπαθώντας να κλάψει, να δείξει συγκινημένος. Είπε ότι θα χυθεί άπλετο φως. Και ενώ πρέπει, δεν ξέρω αν είχε ήδη σχεδιάσει να κάνει την πρώτη συγκέντρωση επιτροπής για να ξεκινήσει η μετακίνηση των βαγονιών. Θυμάμαι που ζήτησε και συγγνώμη. Συγγνώμη ζητάς όταν σκουντάς κάποιος στο διάδρομο. Όχι όταν του σκοτώνεις το παιδί. Και μιλάω τόσο αυστηρά γιατί γνώριζε. Επομένως, δεν υπήρχε καμία έκπληξη σε αυτό που έγινε. Ίσως η μόνη έκπληξη να ήταν ότι πάλι καλά που χαθήκαν μόνο 57 και δεν χαθήκε και οι 350 επιβαίνοντες. Άρα, αν αναλογιστώ ότι από την αρχή έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε εμείς από την αρχή, μπάζωμα και παραβίαση του νόμου, σε κανένα έγκλημα, ένα απλό τροχαίο να γίνει, όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και θάνατος, πάει η αστυνομία, αποκλείει το χώρο, υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο. Τι τηρήθηκε από αυτό σε εμάς? Πού είναι δηλαδή η προσπάθεια το ότι θα αποκαλύψουμε την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Τι να αποκαλύψουν? Εγώ
όταν έμαθα πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, ούτε λαχανικά δεν θα φόρτωνα πάνω του. Τι κατάντια, τι ντροπή. Είναι έτσι η χώρα μου? Να μην λειτουργούν ούτε τα λαμπάκια, ούτε ένας τοπικός. Αυτό έχει μείνει από συστήματα ασφάλειας. Ένα τοπικός πίνακας, ο οποίος έδειχνε λιγότερο από όσο έπρεπε, γιατί είχαν, λέει, καεί τα λαμπάκια. Τι μου λέτε τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Είναι τέτοιο το χάλι. Είναι τόσο μεγάλο το χάλι που έπρεπε από τις πρώτες 10 μέρες να μπουν οι ευθύνες και υπεύθυνοι φυλακοί. Και είμαστε 1 χρόνο μετά. Και ξεκινάει η εξεταστική για το αν φταίει. Πώς γίνεται, τι είναι αυτό? Τι να μην φταίει? Έχετε διαβάσει πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος? Πού είναι το δύσκολο να δεις, μα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος παραβάσεις. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε κάτι ορθό. Και δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες. Επιτρέπεται σε αυτό το χάλι του σιδηροδρόμου να παρετείται θεατρικά για μια εβδομάδα ο Υπουργός Μεταφορών, του δίνεται το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να είναι βουλευτής. Γιατί? Για την ασυλία. Εσείς τη συντηρείτε την ασυλία. Είναι συνάδελφός σας, αλλά δεν μπορείτε να προασπίζεστε το κακό. Εγώ, στο γιατρό αυτό που θα έκανε κακό στο παιδί σας, θέλατε να πάω και να τον στηρίξω? Στο ζήτημα του τόπου του εγκλήματος, θεωρείτε ότι υπήρχε παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Περιφερειάρχη και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης? Όταν τη δεύτερη ή την τρίτη φορά που πήγα στο χώρο, τη δεύτερη φορά που πήγα στο χώρο, ημέρα Πέμπτη, είδα τους γερανούς που σηκώνανε κάποια βαγόνια. Μου φάνηκε περίεργο, γιατί δεν είδα τις κορδέλες που περίμενα, δεν είδα, δηλαδή, εγώ στη διαδρομή σκεφτόμουν πώς θα μου επιτραπεί να πλησιάσω το χώρο. Γιατί φαντάστηκα ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί να τον πλησιάζει οποιοδήποτε. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, που είδαμε τη μεταφορά των βαγονιών, πήγα και ρώτησα, λέω, συγγνώμη, αυτά γιατί τα μετακινείτε, πώς τα μετακινείτε? Και έλαβα την πολύ έξυπνη απάντηση που ουσιαστικά πραγματικά με μπλόκαρε, γιατί ειλικρινά δεν θα το άφηνα να περάσει, ότι τα βαγόνια τα σηκώνουμε γιατί πρέπει να βρούμε, τέλος πάντων, ό,τι πρέπει να βρούμε. Μπορεί να υπάρχουν θύματα. Και εκεί σιώπησα. Όταν ξαναπήγα την Κυριακή, δηλαδή από την Τρίτη λιγότερο από εβδομάδα, είδα ένα χώρο τελείως διαφορετικό. Εγώ, να φανταστείτε, Κυριακή, πέτυχα το χώρο να έχει περαστεί επάνω το χαλίκι, και από πάνω περνούσα την πίσα. Αυτό γνωρίζοντας ότι πρώτα έγινε απομάκρυση των χωμάτων, αρκετά σε βάθος, 81 μέτρο, δεν ξέρω πόσο, επιχωμάτωση, και στη συνέχεια μπήκε αυτό το χαλίκι με την πίσα, αυτό που σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκίνησε Παρασκευή, Σάββατο. Αυτό δεν είναι παραποίηση του χώρου ενός εγκλήματος? Είναι δυνατόν να πάει μετά οι πραγματογνώμονες στην άσφαλτο να κάνουν τι? Να παίξουν μπάλα? Και να αναγκάζονται οι πραγματογνώμονες να κάνουν έρευνες και, με καρότο και από τα πλαϊνά σημεία του χώρου, που βρέθηκε και ξυλόλιο.
και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με όλη αυτή την προσπάθεια μπαζώματος, που είναι κατάφορα παράνομη. Δεν είδα έναν εισαγγελέα όμως να αντιδρά. Είναι αλλιώτικοι νόμοι για τους πολίτες, αλλιώτικοι για τους περιφερειάρχες, αλλιώτικοι για τους υπουργούς. Πόσους, τι γίνεται τελικά στο ελληνικό κράτος? Όταν λοιπόν έγινε, γιατί προσπαθούσαμε πολύ καιρό να μάθουμε ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος για όλο αυτό το χάλι, ο ανακριτής δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Όταν το ρώτησα εγώ πώς επιτρέψατε να γίνει αυτό το πράγμα, μου είπε ότι έπρεπε να επανέλθει, λέει, στην προτέρα κατάσταση ο χώρος για να λειτουργήσει ο σειρμός. Το ρώτησα αν έχει πάει, για να καταλάβει ότι αυτά που μου λέει δεν στέκουν. Ο προηγούμενος χώρος που έπρεπε να αποκατασταθεί ήταν αγρός, είχε λουλούδια. Και ο σειρμός λειτουργεί σε άλλο σημείο πολύ ψηλότερα του αγρού. Πώς μπορεί ένας εισαγγελέας να μου δίνει εμένα αυτή την απάντηση? Πώς μπορεί ένας ανακριτής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση να μην έχει πάει στον τόπο να δει τι έγινε? Από εκεί πέρασαν ο κάθε άσχετος και σταματούσε να δει το χώρο, να αφήσει ένα λουλούδι, και δεν πήγε ο ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεσή μας? Μήπως γιατί αν πήγαινε και έβλεπε το χάλι θα έπρεπε να δράσει και δεν ήθελε να εκτεθεί? Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο. Γνωρίζετε αν η εντολή δόθηκε από τον Περιφερειάρχη, αν ενήργησε αυτοβούλωση, δόθηκε αυτή η εντολή κατόπιν άλλης παρέμβασης? Εμείς μάθαμε αρχικά ότι δόθηκε από τον Περιφερειάρχη. Εγώ μάλιστα στο μνημόσυνο τον είχα ρωτήσει. Για ποιο λόγο κάνατε αυτό εδώ? Μου απαντούσε όπως απαντάει ένας άνθρωπος που του πατάς μια κασέτα και επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα, γιατί έτσι του το είπανε. Μου έλεγε, για να βάλαμε λέει το τσιμέντο για να μπορούν να πατήσουν καλύτερα οι γερανοί που μετέφεραν τα βαγόνια. Καμία λογική σε αυτή την απάντηση. Ούτε χρειάζεται άσφαλτος για να δουλέψει ο γερανός, ούτε έπρεπε να μετακινηθούν τα βαγόνια. Όταν τον έλεγα, μα τι είναι αυτά που λέτε, για ποιο λόγο το κάνατε, μου ξαναπαντούσε το ίδιο. Τον ξαναρώτησα, μου ξαναπάντησε το ίδιο. Μετά δεν το συνέχισα. Γυρίζοντας όμως να φύγω, με τράβηξε και μου λέει, ακολουθούσα εντολές. Και μετά ξεκινάει ένας μια προσπάθεια να μάθουμε από πού έλαβε τις εντολές ο Περιφερειάρχης, ο πρώην Περιφερειάρχης. Και για να το, αφού ο ανακριτής δεν ρωτούσε, αναγκαστήκαμε να στείλουμε, έστειλα εγώ νομίζω προσωπικά ή ο σύλλογος, δεν θυμάμαι, ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό. Και λάβαμε την απάντηση ότι όντως είχαν γίνει 2 συνεδριάσεις επιτροπών με τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Ήταν και ο κύριος Πλεύρης, ήταν τέλος πάντων διάφοροι, οι οποίοι αποφάσισαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να απομακρυνθούν τα βαγόνια, να πάνε όπου, γιατί ούτε και τον τόπο που πήγανε, μετά το βρήκαμε. Δεν γνωρίζαμε και ότι υπάρχει ακόμη στην δικογραφία ότι τα χώματα και τα βαγόνια μεταφέρονται από εδώ για να πάνε στο κουλούρι. Μετά το μάθαμε το κουλούρι. Δεν υπάρχει, λέει, στα επίσημα έγγραφα. Συγγνώμη, ξέχασα τι έλεγα. Είμαι πολύ...
Αν θέλετε οποιαδήποτε στιγμή ένα διάλειμμα. Όχι, δεν χρειάζομαι διάλειμμα. Απλά λίγο είμαι τόσο νεράκι, φορτισμένη ό,τι που ξέχασα τι έλεγα. Για το εξώδικο και έλαβα λοιπόν την απάντηση που μας ενημέρωσε ποια ήταν αυτή η επιτροπή. Συνεδρίασε 2 φορές η επιτροπή και έλαβα αυτές τις αποφάσεις. Γνωρίζετε τι προβλέπει το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών που επικαλέστηκε ο κύριος αγοραστός για την ενημέρωση του κοινού και αν υπήρξε αυτή η ενημέρωση. Είχα βρει αυτό το... είναι ένα νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά είναι μια απλή εγκύκλωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό όμως δεν δίνει καμία αρμοδιότητα στον κύριο αγοραστό να παρέμβει σε ένα χώρο εγκλήματος και να λιώσει η στοιχεία. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος διαφυλάσσεται με δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να αλλοιώνει τα στοιχεία και να κάνει ό,τι τον βολεύει, εν πάση περιπτώσει. Εκτός αν θες να κρύψεις. Εκεί μπαίνεις και τα διαλύεις. Κάνεις τον αγρό γήπεδο, του βάζεις και ένα ωραίο παράνομο εκκλησάκι και λες χώρος λατρείας. Νομίζω ότι, ναι, μόνο αυτό γνωρίζω για αυτό το νομοθέτημα. Αυτά έχω βρει. Γνωρίζετε από οποιαδήποτε πηγή αν πριν την μετακίνηση των βαγονιών και των υπολείπων συντριμμιών αυτά φωτογραφήθηκαν, βιντεοσκοπήθηκαν στην αρχική τους θέση όπως ορίζει νόμος του 2023 για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά ήταν τόσο άτακτη και η μεταφορά των βογονιών και του χώματος και τα λοιπά, φυσικά όταν κάνεις κάτι παράνομο πρέπει να το κάνεις και γρήγορα, που δεν πιστεύω ότι έχει και δεν υπάρχουν και στη δικογραφία ούτε φωτογραφίες, ούτε βίντεο, τίποτα σχετικό. Εξάλλου, έχει γίνει κάτι νόμιμο και θα υπήρχε πρόβλημα σε αυτό εδώ. Σαφώς το ορίζει ο νόμος. Ξέρετε πόσο άλλο ορίζει ο νόμος. Τίποτα δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους νόμους. Στην περίπτωση των τεμπών, οι νόμοι βγήκαν κατά το πώς βολεύει κάποιους. Αυθαίρετα και λειτουργήσαν με βάση το πώς ένιωθαν ότι τους βολεύει καλύτερα. Πού αποδίδεται τη σκοπιμότητα της αλλοίωσης των στοιχείων? Δεν μπορώ να το βρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι την τρίτη μέρα κιόλας, μετά το συμβάν, ο κύριος Βελόπουλος, και υπάρχει το χαρτί στη δικογραφία, είχε κάνει ένα σχετικό ερώτημα σε 3 υπουργούς, σχετικά με το τι μετέφερε η εμπορική. Βασικά υπάρχει ένα πέπλο, ο Μίχλης που καλύπτει την εμπορική, τι μετέφερε. Και προκάλεσε την έκρηξη. Η απάντηση του χημείου του κράτους ότι η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό τόξο από τη σύγκρουση δεν ευσταθεί. Και είναι περίεργο πως βγήκε έτσι εύκολα μια τόσο αβάσιμη απάντηση, δεδομένου το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη βιβλιογραφία να βρεις για τα έλαια σιλικόνης. Τα έλαια σιλικόνης, λοιπόν, είναι άφλεκτα, είναι ασφαλείς χημικές ουσίες και σε κάποια περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη. Άρα, θεωρώ ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, όπως αυτό υπονόησε και ο κύριος Βελόπουλος, και σε συνδυασμό με το ξυλόλιο, βέβαια, που βρέθηκε, ότι υπήρχε μια παράνομη μεταφορά του εμπορικού
Και γι' αυτό έπρεπε να καλυφθούν όσα περισσότερα πράγματα μπορούσαν να καλύψουν. Και γι' αυτό έγινε και η αλλίωση στοιχείων. Εμείς, θα φανταστείτε, το ξυλόλιο το βρήκαμε περίπου ένα μήνα μετά. Σε 7 θέσεις, βέβαια, γιατί φανταστείτε την ποσότητα που υπήρχε. Η έκρηξη ήταν τεράστια. Ήταν 80 μέτρα, είχε διάμετρο. Άρα μιλάμε για περίπου ένα μικρό γήπεδο. Άρα θεωρώ ότι έγινε ακριβώς για να αποκρύψει αυτό. Ότι τι μετεφέρει η εμπορική. Και επίσης να συμπληρώσω ότι και από την πλευρά του ανακριτή, σε ό,τι αφορά το εμπορικό, έχουν γίνει τα λιγότερα δυνατά. Δηλαδή, με το που έγινε το Σιβάν, δεν πήγε να γίνει έλεγχος στον εμπορικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Να κατασχεθούν οι σκληροί δίσκοι από τις κάμερες, να δούμε το σημείο φόρτωσης και όλη τη διαδρομή του εμπορικού. Αυτά λείπουν. Αυτά ζητήθηκαν για το επιβατικό και δεν ζητήθηκαν για το εμπορικό. Φυσιολογικό. Στη συλλογική τη δική μου, ότι έγινε για τη συγκάλυψη, συνδυασμό με το βενζόλιο, όλα δένουν μια χαρά στην ιστορία. Έχετε παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μέχρι σήμερα και αν ναι, σε τι συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί? Η αλήθεια είναι ότι έχω δει αποσπασματικά κάποια πράγματα. Τις περισσότερες φορές, γιατί θύμωνα πάρα πολύ με αυτά που άκουγα και δεν μπορούσα. Όπως και πράγματα της δικογραφίας για να τα διαβάσω πολλές φορές. Σταματούσα και... θεωρώ πολλές φορές ότι αυτά που ακούγονται εδώ μέσα, πολύ ντροπιαστικά. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικα. Και... δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να κάθεται κάποιος εδώ και να μιλάει σε ενήλικες, να μιλάει μέσα στη Βουλή και να λέει τέτοιες ανακρίβειες και να μην τον περιμένει απ' έξω ο εισαγγελέας να το συλλάβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μέχρι στιγμής ή μέχρι τώρα πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής, πέρα από ότι μπορεί να φέρει στο φως κάποια πράγματα, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι γίνεται για να οδηγήσει κάπου. Γιατί, όπως είπα και από την αρχή, είναι τόσο απροκάλυπτες οι παραβάσεις και οι παραλήψεις που δεν χρειαζόταν Εξεταστική Επιτροπή. Πώς αξιολογείτε την προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας να τα ρίξουν όλα στον σταθμάρχη και στον νεκρό μηχανοδηγό? Μίλησα γι' αυτό και στο λόγο μου. Έτσι φαντάζομαι πράττει κάθε εγκληματίας. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Τι να πούνε ότι φταίει? Φταίει ότι δεν φταίνει αυτοματισμοί. Για τους αυτοματισμούς έπρεπε να δώσουν λόγο. Άρα τι είναι πιο εύκολο? Να πεις ότι φταίει ο σταθμάρχης. Φυσικά και ο σταθμάρχης, γιατί ήταν μόνος του? Γιατί αποσπάστηκε στην ηλικία των 60 ετών, δεν ξέρω εγώ πόσο, γιατί δεν είχε εκπαιδευτεί? Είναι όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Αλλά αυτά σε κάθε περίπτωση, γιατί η Hellenic Train δεν είναι ότι φρόντιζε, αδιαφορούσε εντελώς για το μηχανικό κομμάτι, αδιαφορούσε πλήρως και για την εκπαίδευση. Δεν την ήξερε αν είναι καλή η υπάλληλή της σε κάτι ή όχι, δεν την ενδιέφερε. Την ενδιέφερε να κόβει τα εισιτήρια. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς εν έτη 2023 με τόσους αυτοματισμούς που είναι και υποχρεωτικοί, έτσι, δεν είναι προαιρετικοί, είναι υποχρεωτικοί να περιμένεις από τον άλλο να είναι τέλειος στις δουλειάς του. Και εγώ να πω ότι ο σταθμάρχης ήταν τέλειος και πάθαινε μια ανακοπή και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Έπρεπε να πεθάνουνε κι άλλοι? Τι λογική είναι αυτή? Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές αυτά που άκουσα εδώ με έκαναν να ντρέπομαι. Με έκαναν να θέλω να αλλάξω χώρα. Όσον αφορά τους μάρτυρες, αναφερθήκατε στο πρόσωπο του κυρίου Γενιδούνια που πλην της πλειοψηφίας όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων έχει ζητηθεί επανειλημμένα να κληθεί ως μάρτυρας και αντιδρά η πλειοψηφία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες
που έχουμε ζητήσει να κληθούν, να καταθέσουν και έχει αρνηθεί η πλειοψηφία. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω για τους άλλους μάρτυρες που έχετε ζητήσει. Αλλά θεωρώ ότι ο κύριος Γενιδούνιας... Πώς θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ελέγχει τη λειτουργία του τρένου όταν λείπει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών? Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί θεωρήθηκε άσχετος με την υπόθεση? Το πιο λογικό μου φαίνεται ότι φοβήθηκαν τον κύριο Γενιδούνια παρά ότι ήταν άσχετος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ αυτονόητο ότι θα κληθεί άμεσα ως ελάχιστος σεβασμός άμεσα ο κύριος Γενιδούνιας. Ευχαριστώ. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.